Μετά την κόντρα του Γιώργου Λιάγκα και της Αγγελικής Ηλιάδη και ο Αγάθανας Ιακωβίδης ανοίγει μέτωπο με την τραγουδίστρια. Ο Ρεμπέτης με το κομπολογάκι του στην εκπομπή του Θέμη Γιώργαντά άναψε φωτιές με τις δηλώσεις του. Ποιος? Από τους τρεις, γιατί είστε εσείς τον άλλο. Αν το προηγούμενο βράδυ πάθαινε κάτι, ένα κόψιμο, ένα μικρό ατυχηματάκι, κάτι ρε παιδάκι μου, εντάξει δεν στεναχωριώσω τώρα και πολύ. Να απαντήσω πρώτα για να βοηθήσω τον Ηλία. Εγώ θα λέω η Αγγελική Ηλιάδη. Να σου πω γιατί. Τη θεωρείς απειλή? Δεν θεωρώ κανέναν απειλή. Απλώς έτσι μου. Πάντα με την καλή έννοια, παιδιά. Το λέμε αυτό προς Θεού. Ήταν κεραυνόπληκτο που λένε και χτύπησε και τον Ηλία Κόζα. Και εγώ λιγότερο θα στεναχωριώ με την Αγγελική Ηλιάδη. Νομίζω ότι οι υπόλοιποι είναι λίγο πιο κοντά σε εμάς. Έτσι θα παρουσιάσουν κάτι πιο καινούριο. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αγάθωνας πετάει καρφιά στην Αγγελική Ηλιάδη. Στην εκπομπή Κορίτσια για σπίτι είπε ότι δεν τη ξέρει και ότι δεν καίγεται να γνωριστούν κιόλα. Επικοινωνήσαμε μαζί του για να μάθουμε το παρασκήνιο τη κόντρα. Δεν είμαι σε καμία κόντρα με την Αγγελική Ηλιάδη. Ίσα-ίσα που συμπαθώ πάρα πολύ τη γιαγιά τη που ήταν σπουδαία τραγουδίστρια, άρα και την ίδια. Πιάσαμε και τα ανέκδοτα. Αν η γιαγιά είχε ρόδες, θα ήταν πατίνι. Είμαι ένα άνθρωπο χιουμορίστα, αυτό το ξέρουν όλοι. Μα αρέσει τα ρεμπέτικα, τα δημοτικά, τα αρχοντορεμπέτικα. Ούτε τουρκικό ούτε τίποτα. Αυτά είναι τουρκο-αραβο-περσοϊνδικά. Και ο Αγάθωνας στη σχολή του Λιάγκα. Του Σουλεϊμάν γίνεται φέτος στη Eurovision. Την ίδια ώρα γίνεται χαμός στο διαδίκτυο με τα υποψήφια τραγούδια της Eurovision. Στις προβολές YouTube, πρώτοι έρχονται η Κόζα Μόστρα με τον Αγάθωνα με 790.000 θεατές. Δεύτερη η Θωμαΐσα Πέργη με 510.000 θεατές. Τρίτη η Αγγελική Ηλιάδη με 405.000 θεατές. Και τέταρτη ο Άλεξ Λέων και η Τζορτζίνα με 335.000 θεατές. Εμένα η αδυναμία μου είναι η Κόζα Μόστρα και ο Αγάθωνας. Εύχομαι ωστόσο καλή επιτυχία σε όλους. Πάνω από 500.000 θεατές έχουν παρακολουθήσει στο YouTube την ευρωπαϊκή περιοδία των Κόζα Μόστρα. Το βίντεο έχει πολύ τραγούδι αλλά και αστείες στιγμές. Σε γράφει. Δεν είναι για να ακούω. Φανταστικό μπορδωρό το κόκκινο χαλάκι μας από την Περσία με 1.000.000 κόμπους. Σας δείχνει ο Αμπντούλ τη φανταστική ποιότητα του χαλιού. Στην ψηφοφορία στο start.gr πρώτη έρχεται η Θωμαΐσα Πέργη με 40%. Δεύτερη η Κόζα Μόστρα με τον Αγάθωνα με 35%, τρίτη ο Άλεξ Λεόν και η Τζορτζίνα με 14% και τέταρτη η Αγγελική Ηλιάδη με 10%. Πολύ σπουδαία φωνή έχει μια κοπέλα. Τζορτζίνα. Τζορτζίνα, δεν ξέρω. Πολύ σπουδαία φωνή. Σήμερα κληρώθηκε η σειρά εμφάνιση στον ελληνικό τελικό. Πρώτη θα εμφανιστεί η Θωμαΐσα Πέργη, δεύτερη ο Άλεξ Λεόν με την Τζορτζίνα, τρίτη η Κόζα Μόστρα και ο Αγάθωνας και τέταρτη η Αγγελική Ηλιάδη.